Στο τελευταίο σας διάγγελμα, κύριε Μητσοτάκη, είπατε αυτολεξί. Η πανδημία ανέκοψε την πορεία της χώρας σε μια εποχή που έμπαινε σε τροχιά ανάπτυξης. Σοβαρολογείτε. Τόσο ορμητικά ερχόταν η ανάπτυξη που το τελευταίο τρίμηνο του 2019 το εθνικό εισόδημα υποχώρησε κατά 274 εκατομμύρια ευρώ και οι ακαθάριστες επενδύσεις μειώθηκαν από το 14% που ήταν το 2017, πολύ χαμηλές, μόλις στο 11% το 2019. Σας άκουσα ακόμα να λέτε ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν εξαιρετικοί μήνες για την οικονομία. Τόσο εξαιρετικοί που το δικό σας Υπουργείο Οικονομικών παραδέχτηκε ότι οι δημοσιονομικοί του στόχοι έπεσαν έξω κατά 37%, όχι 3,7%. 37%. Κακά τα ψέματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Το κλίμα ήταν θεόστραβο, πολύ πριν έρθει ο κορονοϊός να το ροκανίσει. Η ύφεση είχε επιστρέψει δρυμύτερη πολύ πριν την καραντίνα. Όπως σας λέγαμε στη Βουλή από τον Αύγουστο, αν θυμάστε. Μια κυβέρνηση που αποτυγχάνει να προβλέψει ακόμα και το παρελθόν. Να παραδεχτεί και να αξιολογήσει τι μας συνέβαινε πριν χτυπήσει η νέα μεγάλη λόγω κορονοϊού ύφεση. Δεν είναι μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί το σημερινό δράμα. Και σίγουρα δεν είναι μια κυβέρνηση με την αρετή, την τόλμη και τη γνώση που απαιτούνται για να πει το μεγάλο όχι στο πέμπτο μνημόνιο. Στην απάνθρωπη λιτότητα που η Τρόικα θα απαιτήσει το 2021, το 2022, το 2023 λόγω της δικής σας ενδοτικότητας, του δικού σας ναι σε όλα.